Κυρία Γυράκη, παρακαλώ και το δικό σας σχόλιο. Ναι, θα ξεκινήσω έτσι σε μια απάντηση στο αν σήμερα είναι μια καλή ημέρα ή όχι. Σήμερα δεν είναι μια καλή ημέρα για κανέναν. Γιατί σήμερα θρηνήσαμε άλλον ένα νεκρό εργάτη στην ευπηγοεπισκευαστική ζώνη στη Σαλαμίνα, στο όνομα της εντατικοποίησης της δουλειάς για να βγαίνει. Χθες και σήμερα ήταν η απεργία. Και σήμερα ήταν η απεργία με τους εργαζόμενους να διεκδικούμε μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Άρα δεν είναι καλές μέρες όταν προσθέτουμε άλλον ένα νεκρό εργάτη στην αιματηρή λίστα των νεκρών εργατών στα εργοδοτικά εγκλήματα. Ως προς το περιστατικό με τον κύριο Πολάκη. Εμείς από την πρώτη στιγμή και με τον εκπρόσωπο του κόμματος στη Βουλή, τον κύριο Καναθανασόπουλο, καταδικάσαμε τη συμπεριφορά ως μια απαράδεκτη καταδικαστέα συμπεριφορά που προσβάλλει τον άνθρωπο στον οποίο απευθυνθεί και πολύ περισσότερο που είναι μια γυναίκα, προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και είπαμε ότι θα πρέπει να απαρθούν και τα δέοντα στο πλαίσιο της λειτουργίας της Βουλής. Αντίστοιχα, είχαμε καταδικάσει τη συμπεριφορά του και απέναντι στην κυρία Σιρεγγέλα και φυσικά έχουμε καταδικάσει όλες τις αντίστοιχες συμπεριφορές, πολύ περισσότερο τη συμπεριφορά, την πράξη του κυρίου Αβγενάκη που έφτασε να χειροδικήσει απέναντι σε έναν εργαζόμενο που έκανε τη δουλειά του στο αεροδρόμιο. Αυτό είναι και ποινικά κολάσιμο. Αυτό που μας απασχολεί και νομίζουμε ότι χρειάζεται να μπει στο επίκεντρο της συζήτησης είναι πάνω σε ποιο έδαφος αναπτύσσονται τέτοιες συμπεριφορές, όχι μόνο στο κοινοβούλιο, αλλά και ευρύτερα. Σε ένα έδαφος δυστυχώς, σε μια κοινωνία που αναπαράγει τα πρότυπα του εγωισμού, του ανταγωνισμού, το εγώ είμαι πάνω από όλους και θα επιβάλλω αυτό που θέλω να πω με όποιον τρόπο. Αυτό νομίζουμε ότι χρειάζεται να συζητηθεί και απέναντι σε αυτό να δημιουργηθούν πράγματι ασπίδες, τείχη προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μέσα από τη συλλογική δράση των ανθρώπων στα σωματεία τους, στους φορείς, στις κοινότητές τους. Αυτό για μας είναι το βασικό και το κύριο. Ελάτε, κυρία Γεράκη, παρακαλώ, ναι. Γιατί δεν σας φαντάζομαι να κάθεστε στο τραπέζι με όρους των άλλων κομμάτων. Η διαχωριστική γραμμή όταν μιλάμε για το ζήτημα της υγείας, όπως και για την πρόσβαση σε μια σειρά άλλα κοινωνικά αγαθά, της παιδείας, είναι το πώς αντιμετωπίζει ο καθένας αυτά τα κοινωνικά αγαθά και αν ο λαός θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε δημόσιες παροχές υγείας και όχι σε μια υγεία εμπόρευμα που αντικειμενικά και ανεξάρτητα από την ιδεολειψία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ή όποιας άλλης κυβέρνησης, όταν η υγεία είναι εμπόρευμα, όταν η υγεία είναι αντικείμενο κερδοφορίας, το δημόσιο σύστημα υγείας αντικειμενικά θα λειτουργεί για να φέρνει κέρδη στον ιδιωτικό τομέα. Και φυσικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν ακούει τους γιατρούς. Δεν τους άκουγε ούτε κατά την περίοδο της πανδημίας. Αντίθετα, έκλεινε τα αυτιά στις κινητοποιήσεις τους και τους έστελνε στα ποινικά ακροατήρια για τις κινητοποιήσεις τους. Δεν τους άκουγε ούτε το επόμενο διάστημα απέναντι σε μια σειρά μέτρα που πάρθηκαν. Και φυσικά δεν τους ακούει όλες αυτές τις μέρες. Γιατί αυτές τις μέρες είναι σε πολύμορφες κινητοποιήσεις ενάντια στο νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία, που κλείνουν ψυχιατρικά νοσοκομεία. Κλείνουν τα στεγνά προγράμματα με τεράστιο πρόβλημα στο ζήτημα της απεξάρτησης και η κυβέρνηση συνεχίζει να προωθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αυτές τις μέρες στη Βουλή. Και τη φυσικά, Δευτέρα ψηφίζεται. Ναι, και φυσικά στο συγκεκριμένο ζήτημα που συζητάμε, η επίταξη των ιδιωτών γιατρών υγείας αποτελεί την πιο χαρακτηριστική απόδειξη της υποστελέχωσης των τεράστιων προβλημάτων στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και φυσικά καμία λύση δεν δόθηκε, ιδιαίτερα για τα νοσοκομεία, τα περιφερειακά, στα νησιά, με το να πηγαίνει ένας γιατρός εκ περιτροπής ανάλογα με το πώς αντιλαμβάνει ο καθένας τις ανάγκες, γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ένα δημόσιο νοσοκομείο για να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να παρέχει στον 21ο αιώνα αυτά που θα μπορούσε με βάση την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, χρειάζεται όλες τις ειδικότητες, το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε ολοκληρωμένα να λειτουργεί και να παρέχει πραγματικά δωρεάν και ποιοτικές αναβαθμισμένες παροχές υγείας στο λαό. Σήμερα οι εργαζόμενοι στην ευπηγοεπισκευαστική ζώνη ζήτησαν συγκεκριμένα πράγματα για συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Στην Πετρούπολη έγινε μια μαζική κινητοποίηση διεκδικώντας την προστασία μιας οικογένειας που ξεσπιτωνόταν και την απαγόρευση πληστηριασμών της εργατικής λαϊκής κατοικίας. Γιατροί, χιλιάδες φορείς, απλοί άνθρωποι ήταν στο δρόμο και διαδήλωνε ενάντια στο νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία. Γιατί ακριβώς δεν έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε τις επόμενες εκλογές. Μια κυβέρνηση που θα πιάσει το νήμα από εκεί που το άφησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όποια και αν είναι αυτή. Ο λαός με τις διεκδικήσεις πρέπει να βάλει φρένο σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζεται σήμερα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να διεκδικήσει τα δικαιώματά του.